Ζελένσκι και η Γεωργία, να λέει ότι εάν δεν δοθεί νέα βοήθεια από τους Αμερικανούς στην Ουκρανία, θα πρέπει να αρχίσουμε να υποχωρούμε. Τι γίνεται, διότι ο Biden θέλει, αλλά τη σταματούν οι Ρεπουμπλικάνοι και μιλούμε για μια βοήθεια που η αξία της μπορεί να φτάνει τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Νίκο, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία. Η εικόνα που έχουν οι Αμερικανοί από το μέτωπο είναι ότι η Ρωσία ανακάμπτει και έχει μικρές σημαντικές νίκες. Ταυτόχρονα, οι συνεχείς εκκλήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχουν χτυπήσει καμπανάκι στο Κογκρέσο και όλοι πλέον έχουν εστιάσει στον μπλόκο των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών για το πακέτο της Αμερικανικής βοήθειας που, όπως είπες και εσύ, φτάνει μάλλον τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αμερικανικά μέσα, λοιπόν, Νίκο, εδώ δείχνουν ένα πρόσωπο. Τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Mike Johnson, συντηρητικός ρεπουμπλικάνος, πιστός σύμμαχος του Τραμπ, σύμφωνα με τους δημοκρατικούς και ακροδεξιός. Εδώ, λοιπόν, Νίκο, έχουμε εξελίξεις. Μετά τις συνεχείς πιέσεις των δημοκρατικών, σύμφωνα με το Fox News και το Forbes, ο Τζόνσον, που από τον Οκτώβριο μπλοκάρει τη συγκεκριμένη αμερικανική βοήθεια, μπλοκάρει να έρθει προς ψήφιση δηλαδή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τελικά δεσμεύτηκε να προγραμματίσει ψηφοφορία μέσα στον Απρίλιο. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Βέβαια. Γιατί, Νίκο, καθώς έχουν αλλάξει αναλογίες. Φαίνεται, λοιπόν, πως μεγάλο μέρος των Ρεπουμπλικάνων πλέον στέκονται στο πλευρό των Δημοκρατικών για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Και έτσι ο Τζόνσον αναγκάστηκε να φέρει μέσα στον Απρίλιο, να συμφωνήσει μάλλον να φέρει μέσα στον Απρίλιο. Γιατί αυτό χαλάει το προεκλογικό αφήγημα του Τραμπ, βέβαια, που είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Θα το δούμε. Έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εικάζουν λοιπόν εδώ τα αμερικανικά μέσα ότι θα υπάρξει απόφαση για την αμερικανική βοήθεια μέσα στον Απρίλιο. Μάλιστα. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε.